πάμε σε σένα, Σπύρο, καθώς είχαμε μία 15χρονη μαθήτρια, η οποία κατέρευσε σε ένα πάρκο, καθώς από ό,τι φαίνεται έκανε χρήση ναρκωτικών. Έτσι ακριβώς όπως το λες, στο Αγρίνιο μεταφερόμαστε λοιπόν, όπου έφτασε στο χείλος του θανάτου η 15χρονη, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από περαστικούς σε ένα πάρκο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς οι γιατροί κατάφεραν να την συνεφέρουν και η αστυνομία βέβαια έχει ξεκινήσει έρευνα, η οποία μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε μία 20χρονη γυναίκα, η οποία από ό,τι φαίνεται προμήθευσε με χασίς τη 15χρονη. Συνελήφθη εχθές το βράδυ, σε βάρος της έχει σχηματιστεί ήδη δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Είναι μία από τις τόσες άλλες ιστορίες. Είχαμε δει και στις αρχές του μήνα μία 16χρονη είδε στο Βύρονα πάλι με τον ίδιο τρόπο ανέστητη από ναρκωτικές ουσίες. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν και οι τοξικολογικές της. Περίεργη υπόθεση και συγκεκριμένη, όμως περίεργη είναι και η επόμενη υπόθεση. Καθώς είχαμε πάντως, έναν άντρα. Συγγνώμη, χρήστες πάντως 15 ετών, έμποροι 20 ετών. Το λέω γιατί. Καλά, έχουμε και τον έμπορο που είναι 16 χρονών και το είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Έξι. Οπότε ακόμα δεν είναι. Ναι, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.